μεγάλος Αλέξανδρος, στον κήπο της μονοκατοικίας του ζωγράφου, προειδεάζει για τη σύνδεση με την τέχνη. Βρισκόμαστε στο εργαστήρι του ακαδημαϊκού Γιάννη Παπά, αυτού του σημαντικού γλύπτη, ζωγράφου, συγγραφέα και διανοούμενου της γενιάς του 30. Εμβληματικά έργα, όπως τα γλυπτά των Καπράλου, Μόραλη, Δραγούμη, Μακρυγιάννη, Αβέροφτο Σίτσα και Βενιζέλου, αλλά και σχέδια, πίνακες, βιβλία που φέρουν την υπογραφή του σπουδαίου δημιουργού, μετατρέπουν την επίσκεψη στον χώρο, που πλέον ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη, σε μια εμπειρία που διατρέχει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μεσοπόλεμος, κατοχή, Δεκεμβριανά, Πολυτεχνείο. Συνυφαίνονται με επιρροές από την καταγωγή και τα ταξίδια. Πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο, αφού όπως σημείωνε ο ίδιος ο Γιάννης Παπάς, σε όλη τη μακρά σταδιοδρομία μου έμεινα προσιλωμένος στον άνθρωπο. Δεν μου πέρασε ποτέ από το νου να εγκαταλείψω το δρόμο που ακολουθούσα, ενώ έβλεπα και παρακολουθούσα τι γινόταν γύρω μου. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά. Είναι ένα παράρτημα πλέον του Μουσείου Μπενάκη. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος, θα έλεγα μοναδικός στην Αθήνα, γιατί ακριβώς όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ατελιέ, ένα στούντιο καλλιτέχνη και αυτό ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του. Και αυτό φαίνεται στην αρχιτεκτονική, στη δομή, στα υλικά. Δηλαδή, οι μεγάλοι χώροι, ώστε να εισχωρεί το φως, το βορεινό φως, για να εργάζεται ο γλύπτης, και μικρότεροι χώροι για τις προσωπικές του, τον προσωπικό του χώρο. Μοναδικός γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια στούντιο και επίσης έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Συνδυάζει και τον μοντερνισμό αλλά και την ελληνικότητα, δηλαδή ελληνικά χαρακτηριστικά και στα υλικά και στη μορφή. Θα έλεγα περισσότερο κωνσταντινοπολίτικα που θυμίζουν και την καταγωγή του καλλιτέχνη. Άρα έχει αυτή τη μοναδική ταυτότητα ο χώρος αυτός. Και ήτανε το μέρος που έζησε ο Γιάννης Παπάς, το μέρος που δημιούργησε ο ίδιος τα αγάλματά του ή τη ζωγραφική του και συγχρόνως από προσωπικός χώρος έγινε και ένας χώρος μαθητείας. Εδώ δηλαδή που ήρθαν οι φοιτητές του, οι σπουδαστές του, όταν εκείνος ήταν πια καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και έτσι αντίχησε από νεανικά γέλια, νεανικές μελέτες, νεανικές σπουδές, μια πολύ ωραία διάδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητών. Εδώ επίσης έγιναν και τα σημαντικότερα έργα του, αυτά που βρίσκονται στους δημόσιους χώρους της Ελλάδας, όχι μόνο της Αθήνας. Το ατελιέ, το στούντιο αυτό, περιλαμβάνει τα περισσότερα έργα του, υπάρχουν δηλαδή μέσα εδώ και η γλυπτική και η ζωγραφική και το σχέδιο του Γιάννη Παπά. Ο ίδιος θέλησε να τα αφήσει στο Μουσείο Μπενάκη, είναι μια μεγάλη δωρεά το σύνολο των έργων του και στη συνέχεια η οικογένεια του Γιάννη Παπά δώρησε και το κτίριο, έτσι ώστε τα έργα να βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να, και γίνεται μάλιστα, είναι το εργαστήριο αυτό να λειτουργήσει ξανά και ως εργαστήριο. Όχι μόνο σε ένας χώρος που έχει τη μουσιακή ταυτότητα, την επισκεψιμότητα και τη διδακτικότητα. Και γίνεται αυτό, έρχονται πολλοί φοιτητές, μας επισκέπτονται και γκρουπ, αλλά και σχολές, είτε είναι από την Καλών Τεχνών, είτε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γίνονται εργασίες. Εναγκαλίζεται έτσι κατά κάποιο τρόπο το ατελιέ την καινοτομία, χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες και βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Και έτσι το χώρος αυτός έχει νέους και έχει νέους όχι μόνο φοιτητές αλλά έχει και παιδιά γιατί γίνονται και σπουδαία εκπαιδευτικά προγράμματα. Επανερχόμενοι στο ίδιο το κτίριο, να πούμε ότι συνομιλεί με την Αττική Γη, με το τοπίο. Μην ξεχνάμε ότι όταν χτίστηκε, ο λόφος εδώ είχε πολύ χαμηλά σπίτια, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σήμερα βλέπουμε, η συνοικία δηλαδή του ζωγράφου, η περιοχή του ζωγράφου. Ήταν η μοναδική πέτρινη οικοδομή και ένα μεγάλο της πλεονέκτημα ήταν ο ανοιχτός ορίζοντας, η θέα δηλαδή στο Αττικό τοπίο. Και το τοπίο σαφώς, όπως επηρεάζει κάθε καλλιτέχνη, έχει επηρεάσει και τον Γιάννη Παπά και μάλιστα και στη σταδιοδρομία του υπήρξε και υποστηρικτής της προστασίας της ελληνικής φύσης και του Αττικού τοπίου γενικότερα. Και αυτό αποτυπώνεται και στα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως είναι το κεραμικό πλακίδιο, το ξύλο, η πέτρα. Δηλαδή, ένα ελληνικό κτίριο. Κάθε άνθρωπο τον ορίζει η προέλευσή του. Έτσι και για τον Γιάννη Παπά, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τις ρίζες του, που είναι πολύ σημαντικές και καθόρισαν και την ταυτότητά του και την προσωπικότητά του και το έργο του, θα πρέπει σαφώς να αναφέρουμε την κωνσταντινοπολίτικη καταγωγή του. Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1913, μέσα σε μια οικογένεια πολύ αξιόλογων ανθρώπων και πνευματικών ανθρώπων.
Δηλαδή, στο οικογενειακό περιβάλλον υπήρχε καλλιέργεια, μόρφωση, η συναναστροφή με λογοτέχνες, με ποιητές, με την ίδια την επιστήμη και με την τέχνη. Είχε αδυναμία στον παππού του, τον Φώτη Φωτιάδη, ο οποίος είναι γνωστός δημοτικιστής, λόγιος και χειρουργός. Και τον έχει αποτυπώσει κιόλας και σε έργα, γλυπτά ή ζωγραφικά. Και θα λέγαμε ότι για τον Γιάννη Παπά, η μορφή του παππού είναι ο ιδανικός γέροντας. Δηλαδή, αν θέλει να απεικονίσει ένα γέροντα, και αυτό φαίνεται στα έργα του, είναι ο παππούς του που έρχεται στο μυαλό του και γίνεται εικόνα, γίνεται ύλη. Αντίστοιχα, είχε μεγάλη αδυναμία και στον πατέρα του, αποτέλεσε πρότυπο ο πατέρας, ο Αλέξανδρος Παπάς, χειρουργός και εκείνος, ιατρός στο επάγγελμα, αλλά και πολιτικός. Μια προσωπικότητα σημαντική για την ελληνική ιστορία. Υπήρξε μάλιστα και υπουργός υγείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Και η μητέρα, πάντα η μητέρα, είναι λίγο στο περιθώριο. Η Ελένη Παπά ήταν μια πολύ δυναμική προσωπικότητα, πολύ δυνατή γυναίκα, στήριξε όλη την οικογένεια, ήταν πολλά τα παιδιά και μια επίσης καλλιεργημένη, μορφωμένη γυναίκα. Μέχρι το τέλος της ζωής της ήξερε απ' έξω τα αρχαία γνωμικά και το επισημαίνει και ο ίδιος ο Γιάννης Παπάς αυτό. Η οικογένεια λοιπόν μεγάλωσε στη Κωνσταντινούπολη, στην Πρίγκιπο και ήρθε στην Αθήνα το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Μετά από μια σύντομη παραμονή στην Κέρκυρα, έμειναν μετά στην Κηφισιά, Αθήνα. Ο Γιάννης Παπάς μεγάλωσε εδώ, πήγε σχολείο στο Λεόντιο Λύκειο, μάθαινε τα γαλλικά, τα συνέχισε και κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει για σπουδές. Προορισμός το Παρίσι, όπως συνέβαινε με τους περισσότερους νέους της αστικής τάξης εκείνη την εποχή. Αλλά όχι για την τέχνη, για τις νομικές σπουδές. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος. Βέβαια, βρισκόμενος στο Παρίσι, σε αυτήν την πολύ όμορφη εποχή του Μεσοπολέμου, ανακάλυψε και ο ίδιος, μάλλον όχι ανακάλυψε, γιατί ήξερε από πριν την τάση του στις τέχνες, είχε δώσει δείγματα από νωρίς, αλλά αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο των καλών τεχνών. Και έτσι σταματά τις σπουδές στη νομική, γράφεται στην École des Beaux-Arts και γίνεται πια φοιτητής εκεί και μένει στο Παρίσι μέχρι το 1939, δημιουργεί και το πρώτο του ατελιέ εκεί και αναλαμβάνει μάλιστα και τις πρώτες παραγγελίες στη γλυπτική. Δάσκαλός του ήταν ο Ζαν Μπουσέ, ένας ακαδημαϊκός, θα λέγαμε, γλύπτης εκείνη την εποχή. Αλλά αυτό που έκανε ο Γιάννης Παπάς και είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, είναι η μελέτη. Η μελέτη των πάντων. Από τα σχέδια στα μουσεία και τα έργα των μεγάλων ζωγράφων ή των γλυπτών, ακόμα από τη Σκάρτ Ποστάλ, ό,τι ή από τα έργα που βρίσκονται στο δημόσιο χώρο. Μελετούσε, σχεδίαζε, μάθαινε και αυτό με ένα πρόγραμμα και μια μεγάλη πειθαρχία. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη γλυπτική ως ένα δρόμο αντοχής και αυτό απέδειξε και με το έργο του. Εντελώς πειθαρχημένη εργασία. Τα σημαντικότερα έργα που δημιούργησε στο Παρίσι εκείνα τα χρόνια είναι το άγαλμα του γλύπτη και το άγαλμα του ζωγράφου, πολύ γνωστά στο ελληνικό κοινό, καθώς σε αυτά απεικονίζονται δύο σημαντικοί καλλιτέχνες. Για το μεν γλύπτη είναι ο Χρήστος Καπράλος, για το μεν ζωγράφο είναι ο Γιάννης Μόραλης. Και οι δύο φίλοι του ήταν μαζί στο Παρίσι, επέλεξε αυτές τις μορφές γιατί ακριβώς ήθελε να δώσει την ιδιότητα του γλύπτη και του ζωγράφου αντίστοιχα σε ένα έργο, σε ένα άγαλμα. Επίσης, τα ίδια χρόνια έκανε και τον Ανδριάντα του Αδαμάντιου Κοραή, ένα πολύ γνωστό έργο, βρίσκεται σήμερα στοιχείο στη βιβλιοθήκη Αδαμάντιος Κοραής. Τα χρόνια στο Παρίσι δοκιμάζει και τη ζωγραφική, ελεύθερα. Και πράγματι δημιουργεί πολύ ωραίες συνθέσεις και φαίνεται εκεί πόσο πολύ τον επηρεάζει ο Βαν Γκόγκ, είναι ένας αγαπημένος του καλλιτέχνης,
σε δύο έργα που είναι και προσωπογραφίες του Γιάννη Παπά, μία ολόσωμη και μία ο ίδιος, το πορτρέτο του, φαίνεται αυτή η επιρροή. Η έντονη πινελιά, τα χρώματα, το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο, αυτή η έκφραση στη ζωγραφική. Κάτι που τον ελευθερώνει και γενικότερα η ζωγραφική για τον Παπά είναι μία διέξοδος από την πειθαρχία της γλυπτικής και μία πηγαία έκφραση αυτού που σκέφτεται, αυτού που αισθάνεται, αυτού που νιώθει. Βλέπουμε δηλαδή έναν άλλο Παπά στη ζωγραφική. Το 1939 επιστρέφει στην Αθήνα, υπηρετεί τη θητεία του στον ελληνικό στρατό και τον βρίσκει βέβαια ο πόλεμος. Πολεμά στη γραμμή των Πρόσο, στην Αλβανία, γυρίζει από το μέτωπο και τα χρόνια της κατοχής μένει στο εργαστήριο, σε αυτόν εδώ το χώρο και προκειμένου να ανταπεξέλθει στην δύσκολη εκείνη περίοδο, αφοσιώνεται στην εργασία. Ήταν ο δικός του τρόπος να μπορέσει να αντισταθεί, αναζητούσε αυτή την πνευματική ενάργεια, την αφορμή να ανυψώσει ο ίδιος το φρόνημα, το ελληνικό, την ελληνικότητα που είναι στοιχείο του χαρακτήρα του και φαίνεται ήδη από την καταγωγή του αυτό και το βίωμά του. Και η τέχνη του τότε γίνεται μια τέχνη μελετητική, μεν, μέσα σε, αναζητώντας μάλλον πρότυπα σε μορφές του ελληνισμού, όπως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, στην ποίηση, όπως είναι ο Κάλβος, στους συμπολεμιστές του, άνθρωποι που πολέμησαν μαζί στο μέτωπο, αλλά και στα παιδικά πορτρέτα, στους καθημερινούς ανθρώπους. Και αυτή είναι μια τέχνη παρηγορητική κιόλας. Τον βοηθά δηλαδή να ανταπεξέλθει σε εκείνα τα χρόνια και να ξεπεράσει μέσα σε όλα τα άλλα και τον θάνατο του πατέρα του, που όπως είπαμε ήταν και το πρότυπό του. Στην κατοχή γνωρίζει επίσης το θάνατο και στον ευρύτερο κύκλο, στους ποιητές, κάνει τις νεκρικές μάσκες και τα πορτρέτα των Παλαμά, του Μαλακάση και του Λαπαθιώτη, τριών σπουδαίων ποιητών που χάνονται εκείνα τα χρόνια, από το 43 και το 44, αλλά και σε πολύ έτσι πρόχειρα σκίτσα απεικονίζει κάποια στιγμιότυπα που συμβαίνουν πράγματι στους δρόμους της Αθήνας. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα, βοήθησε πάρα πολύ η γειτονία των ανθρώπων και γενικότερα οι άνθρωποι, που ούτως ή άλλως είναι το κέντρο της τέχνης του Γιάννη Παπά, και όχι τόσο οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι επιφανείς, αλλά οι καθημερινοί άνθρωποι, οι απλοί, ο λαός, οι γειτονές μας, ήταν ένα πραγματικό στήριγμα για τον ίδιο. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε υπέστη ωστόσο αρκετές φθορές, σημαντικές φθορές, κατά τα Δεκεμβριανά. Έγινε οι γνωστές συμπλοκές, οι μάχοι στην Αθήνα, πολλά έργα καταστράφηκαν, το ίδιο το κτίριο έχασε τμήματά του. Ο Γιάννης Παπάς βαθιά στεναχωρημένος από όλα όσα συνέβαιναν, τόσο στον ίδιο όσο και γενικότερα στη χώρα μας, αποφάσισε να καταταγεί στο βασιλικό ναυτικό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και τότε πραγματικά ξεκινά μια άλλη περίοδος για εκείνον, τη στιγμή που γίνεται το εμφύλιο στη χώρα μας, εκείνος βρίσκεται στην Αίγυπτο, έχει την ευκαιρία να μελετήσει την αιγυπτιακή τέχνη, ένας νέος κόσμος, όχι όμως ένας άγνωστος κόσμος, ένας κόσμος με βαθιά έτσι την ελληνική ταυτότητα. Ένας κόσμος ελληνικός, υπάρχει το ελληνικό στοιχείο έντονο εκεί, η ελληνική κοινότητα και ο ίδιος νιώθει μια ελευθερία και την αίσθηση αυτή της καινούργιας αρχής. Αυτή η μελέτη της αιγυπτιακής τέχνης αποτυπώνεται και στη γλυπτική του και στη ζωγραφική του και στο σχέδιό του. Εξάλλου, η αλληλεπίδραση, η διάδραση ανάμεσα σε αυτά τα τρία, στις τρεις μεγάλες εκφράσεις της τέχνης του, ο λόγος είναι η τέταρτη, ο γραπτός λόγος εννοώ, ήταν και το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής. Είναι μια περίοδος που έχει το ενδιαφέρον της, γιατί ακριβώς φεύγει από τα σκοτεινά χρόνια της κατοχής, χρόνια έτσι σιωπηλά και μοναχικά. Είδαμε πώς ήταν ο δικός του τρόπος να ανταποκριθεί σε αυτά, να ανταπεξέλθει. Και είναι σαν να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, ένα νέο ξεκίνημα, στο οποίο συνοψίζονται και όλες οι επιρροές που έχει λάβει από τη Δύση, από την ελληνική τέχνη και πια γίνεται μια νέα μορφή που έχει μέσα και την αιγυπτιακή τέχνη αλλά και πολλά στοιχεία της ελληνικής γλυπτικής. Είναι πολύ γνωστές οι μελέτες του για τις Αιγυπτίες, ειδικά το άγαλμα της Όρθιας Αιγυπτίας, ένα έργο
που φαίνεται τόσο πολύ η γεωμετρία και η επιρροή από την Αιγυπτιακή τέχνη, αλλά και το γλυπτικό λεξιλόγιο του παπά, δηλαδή η προσήλωση στο πορτρέτο, εκεί που βρίσκεται ο χαρακτήρας, η πνευματικότητα του ανθρώπου. Την Αιγυπτία αυτή, την Αΐμα, ένα μοντέλο της Αιγύπτου, την έχει απεικονίσει και σε πάρα πολλά ζωγραφικά έργα. Όπως έλεγε και ο ίδιος, είχε την ιδιότητα να αλλάζει εντελώς φυσιογνωμία κάθε φορά που πόζαρε. Η ζωγραφική της Αιγύπτου είναι μια ζωγραφική με χρώμα, έντονο χρώμα, φεύγοντας δηλαδή από τον γκρι, τους γκρίζους τόνους της κατοχής ή τα αθηναϊκά τοπία με τους γυμνούς λόφους. Είμαστε πια στο μπλε, το μεσογειακό, το κόκκινο, το κίτρινο. Όμορφες εικόνες, απλές, με απλά χρώματα και με τα μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, όχι δηλαδή πολυτέλειες. Το 1952 επέστρεψε από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και έθεσε υποψηφιότητα για την έδρα γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και εκλέχθηκε καθηγητής της γλυπτικής. Καθηγητής πια ο Γιάννης Παπάς, με συναδέλφους το Γιάννη Μόραλη, το Γιάννη Κεφαλινό και άλλους, μια μεταπολεμική, ας πούμε, γενιά πια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Υπηρέτησε πολλά χρόνια και ως καθηγητής και ως διευθυντής της Σχολής Καλών Τεχνών, άρα είναι χρόνια σημαντικά, γιατί έκανε μεγάλο έργο, βέβαια. Χρόνια διάδρασης με τους φοιτητές, με τους μαθητές και χρόνια δημιουργικά, γιατί ακριβώς εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκαν και τα εργαστήρια εφαρμοσμένων τεχνών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως ήταν το εργαστήρι χαλκοχητικής, στο οποίο πρωτοστάτησε κιόλας ο Γιάννης Παπάς. Η χαλκοχητική, η τέχνη που ήταν ελληνική, αλλά είχε χαθεί στο πέρασμα των χρόνων από τη χώρα μας, επανήλθε πια, γιατί μαθήτευσαν μαθητές σε αυτή την τεχνική, έφυγαν με υποτροφίες να σπουδάσουν έξω και γυρνώντας με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, άνοιξαν και τα πρώτα πια χιτήρια στον ελλαδικό χώρο, τα οποία λειτουργούν και σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή επανήλθε η χαλκοχητική στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη συμβολή, γιατί πλέον τα γάλματα χητεύονται εδώ, ενώ πριν χητεύονταν όλα στο εξωτερικό. Και ο παπάς το πρώτο του έργο επίσης που χήτευσε, το χήτευσε και αυτό στην Ιταλία. Όσο ήταν στην Αίγυπτο έγινε αυτό, ο Έφηβος, ένα έργο που είναι στον κήπο. Ως καθηγητής, μπορώ να πω ότι ήταν ένας αυστηρός καθηγητής, δηλαδή ήταν πολύ τυπικός, επέμενε στα ωράρια, στην πειθαρχία που είχε και ο ίδιος στον εαυτό του, σαφώς ήθελε να τη βλέπει και στους μαθητές του. Συγχρόνως ήταν και ένας τρυφερός δάσκαλος, γιατί μετέφραζε έργα για τους μαθητές του, ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα του για να λύνουν απορίες, να συζητούν, υπήρχε δηλαδή ένας διάλογος. Ήταν με ερημνά του λοιπόν η πνευματική του καλλιέργεια. Τα χρόνια της σχολής, όσα ήταν δηλαδή στη Σχολή Καλών Τεχνών, τα έχει απεικονίσει με τον δικό του τρόπο και σε ζωγραφικά έργα, όπως είναι το μάθημα της ανατομίας, που περιγράφει το σπουδαίο αυτό μάθημα, εφόδιο δηλαδή για ένα νέο καλλιτέχνη, να μάθει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και άλλα. Στο έργο Πολυτεχνείο 1973 φαίνεται αυτή η σχέση με τους μαθητές, όπως φαίνονται και άλλα στοιχεία. Είναι ένα έργο μεγάλων διαστάσεων. Η τάξη του Γιάννη Παπά, αγόρια και κορίτσια, νέα, συγχρόνως το κτίριο της Πριτανίας, του Πολυτεχνείου, στην Πατησίων, χρώματα γήινα, ελληνικά, το βαθύ κόκκινο, το πράσινο. Η γλυπτική παρούσα στο έργο με το τμήμα του αγάλματος πίσω από τα παιδιά, αλλά συγχρόνως και τα μοντέλα της Σχολής Καλών Τεχνών, που έδινε ο Γιάννης Παπάς μεγάλη σημασία στο μοντέλο, πάντα πόζαναν μοντέλα για τα έργα, αλλά και στη σπουδή του γυμνού. Η Έφη, τότε μοντέλο της Σχολής Καλών Τεχνών, ποζάρει στην άκρη του πίνακα, πίσω από την πόρτα, σαφώς ψηλότερη από τους άλλους, για να δείξει την σημασία που έδινε ο Γιάννης Παπάς στην μελέτη του γυμνού. Την αρχή δηλαδή για την σύνθεση της γλυπτικής ή και του σχεδίου. Το έργο έχει όμως και ένα άλλο μήνυμα, πολιτικό. Βρισκόμαστε το 1973 και μπορεί κανείς να δει, παρατηρώντας τα βλέμματα των παιδιών, αλλά και τον τρόπο που αποδίδονται, τη διαφάνεια στα ρούχα τους, το άσπρο, μαύρο, τις τάσεις, κάποιες μορφές είναι γυρισμένες, το κλίμα εκείνης της περίοδου. Αυτό δηλαδή που πρόκειται και να συμβεί. Από τη ρεαλιστική απεικόνιση, στα έργα υπάρχει και ο συμβολισμός, αλλά υπάρχει και η φιλοσοφία του καλλιτέχνη.
Ο Γιάννης Παπάς ήταν ένας άνθρωπος εξάλλου βαθιά σκεπτόμενος, άρα όλη αυτή η φιλοσοφική σκέψη αποτυπώνεται σε κάθε δημιουργία του. Είτε αφορά ζωγραφικά έργα, είτε γλυπτικά. Υπάρχει ένα έργο, «Οι Τρεις Μοίρες», το βλέπετε, το οποίο είναι και μια εξαιρετική απάντηση στον ακαδημαϊσμό. Τις Τρεις Μοίρες συνήθως τις έχουμε σαν φιγούρες καλλίγραμμες, νέες, να απεικονίζονται βέβαια με τα γνωστά χαρακτηριστικά τους, το νήμα, το ψαλίδι που κόβει το νήμα της ζωής. Εδώ ο Παπάς, για να προβάλλει αυτή την τριάδα, χρησιμοποιεί τρία μοντέλα της σχολής καλλοντεχνών, όπως ακριβώς ήταν. Ευτραφείς κυρίες είναι η Μάτα, η Ρομάνς και η Έφη, έχουν ονόματα. Βέβαια, πάνω από τα πρόσωπά τους υπάρχουν οι αντίστοιχες τα ονόματα που τους δίνει η Χλωθό, η Λάχισης και η Άτροπος. Ένα έργο που πέρα από την εκφραστικότητα, το σχέδιο που είναι πασιφανές σε κάθε γωνία, σε κάθε άξονα και το χρώμα, συγχρόνως είναι ένα έργο που έχει και τη διάσταση του χρόνου. Μπορεί δηλαδή κανείς να δει στις κινήσεις των τριών μοιρών το χρόνο, σαν στιγμιότυπα, μέχρι να φτάσει να κλείσει η ψαλίδα. Και χαρακτηριστικά επίσης είναι και τα βλέμματα των μορφών. Της Ατρόπου που φεύγει κιόλας από το κάδρο ή της Λάχιας που δεν υπάρχει βλέμμα, είναι τυφλή. Είναι η Μεσαία που είναι τυφλή, αυτή που μετράει το νήμα της ζωής. Αντίστοιχες απεικονίσεις των τριών μοιρών βέβαια, με αυτό το φοβικό χαρακτηριστικό, είχαμε και στην Δύση, σε απεικονίσεις του Γκόγια για παράδειγμα. Η φιλοσοφική αυτή διάθεση φαίνεται και σε άλλα έργα. Τι κρύβεται δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπουμε, ή η αντίληψη για την ομορφιά, για το ωραίο. Τι είναι το ωραίο? Είναι το αληθινό. Αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το φυσικό. Ιδιωτήμα είναι ένα έργο. Έχει ποζάρει πάλι η Έφη από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ιδιωτήμα είναι η μόνη γυναίκα στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Είναι αυτή που μιλάει για το κάλος, για την ομορφιά. Ο Παπάς την απεικόνισε ως μια αποστεωμένη μορφή, μια γυναίκα που δεν έχει φυσικά κάλλη, δεν έχει καν φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τέτοια που να τονίζουν αυτό για το οποίο μιλάει, όμως είναι ένα πολύ πνευματικό πορτρέτο, μία απεικόνιση που φαίνεται η ουσία. Το πνεύμα λοιπόν του καλού, η ιδέα του κάλους και της ομορφιάς, είναι σε αυτό το έργο που θα λέγαμε ότι ακόμα και τα δάχτυλα είναι σαν σκελετωμένα. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να αναζητήσει χαρακτηριστικά στο έργο του Γιάννη Παπά, στη γλυπτική του, ή να αναζητήσει επιρροές που είναι εμφανείς. Ο δικός του χαρακτήρας είναι αυτός του ρεαλισμού. Αυτό θέλει να δείξει, αυτό είναι που επικρατεί κυρίως στα έργα του, ενώ σε αυτά της τελευταίας περιόδου είναι αυτή η φιλοσοφική διάθεση και η αίσθηση του να πει περισσότερα πράγματα από αυτά που φαίνονται. Μία πνευματικότητα και μία εσωτερικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα πορτρέτα του, που είναι το δυνατό στοιχείο στη γλυπτική του. Λυτές οι φόρμες και οι φιγούρες, αλλά το πρόσωπο βαθιά εκφραστικό. Σαφώς έχει δεχτεί επιρροές από τη Δύση, από το μοντερνισμό, από την αφαίρεση, από την ελληνική τέχνη, τις σημαντικότερες θα έλεγα από εκεί, την τέχνη του ψηφιδωτού, την τέχνη της αγιογραφίας, τη βυζαντινή τέχνη που είναι αυτή που κυριάρχησε και προς το τέλος, όταν πια κάνει τις μορφές του τόσο εξαλλημένες, που όλοι αναγνωρίζουν εκεί επιρροές από τον Τζιακομέτη. Είναι όμως και επιρροές από τη βυζαντινή τέχνη αυτές, δηλαδή η ουσία του ανθρώπου, της διάνοιάς του, και όχι τη σάρκα ή τη εμφάνιση. Αυτό φαίνεται και στα γλυπτά του έργα, που πια δεν έχουν τον όγκο όπως είχαν τα έργα της Αιγύπτου, έχουν άξονες και κενά, πολύ πιο εύκολα αναγνωρίσιμα, δεν έχουν την ταυτότητα του προσώπου, δεν έχουν φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, είναι καμπύλες, είναι άλλες φόρμες και σαφώς μοντέρνες. Η γλυπτική του Παπά τη δεκαετία του 50 και του 60 είναι εξαιρετικά μοντέρνα και πειραματική, όπως και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 80, το 90. Πάντα όμως εστιάζει στον άνθρωπο και αυτό είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της τέχνης του. Ο άνθρωπος ως φιγούρα, ως πνεύμα, ως διάνοια, ως πρόσωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να βρει μορφή είτε στη γυναίκα που έχει σημαντικό ρόλο στην τέχνη του, είτε στο παιδί που του δίνει χαρά, είτε στο γέροντα που είπαμε στην αρχή. Ο άνθρωπος σε όλα τα στάδια της ζωής του, αλλά μια μεγάλη αγάπη στους νέους από τον Γιάννη Παπά, στους νέους μαθητές που τον συντρόφευσαν, όπως ήταν ο Θόδωρος Παπαγιάννης, ο Θόδωρος Βασιλόπουλος, ο Τζανουλίνος, μαθητές που τους έδωσε τις αρχές για να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι το δικό τους στυλ, τη δική τους τέχνη, πολύ διαφορετική από την κλασική ή εκείνη του δασκάλου τους.
Ο Γιάννης Παπάς πέθανε το 2005 σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο έργο, ένα ευρύ έργο, ένα ποικίλο έργο. Πέρα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το σχέδιο, μιλάμε περίπου για 67 έργα στο δημόσιο χώρο και πολλαπλές μελέτες που μπορεί κανείς να τις γνωρίσει στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε. Πέρα λοιπόν από αυτό το έργο υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό συγγραφικό και μεταφραστικό έργο, εκεί που μπορεί κανείς να γνωρίσει τον ίδιο τον καλλιτέχνη, την προσωπικότητά του, τη σκέψη του, ακόμα και τον αυτοσαρκασμό του ή τον τρόπο που ο ίδιος αντιμετώπιζε το δικό του γύρας όταν σχεδίζει τον εαυτό του στις τελευταίες του ημέρες στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού.